Και θα βάλω εγώ αυτή εδώ πέρα με τα τρελά κοτσίδια τώρα. Για να δούμε την κόκκινη. Πριν την πράσινη, τώρα κόκκινη. Καλά, αυτή κάνει φοβερή αλλαγή. Δείτε, παιδιά, μικρή και μεγάλη, το Artemis Star κανάλι. Εγώ είμαι η Artemis. Και εγώ η Αριάδνη. Και σήμερα, παιδιά, εμείς κάνουμε unboxing μαγικοί γοργόνες. Δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, γιατί σας περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. Παιδιά, αν σας αρέσει το βιντεάκι μας σήμερα, πάμε να μαζέψουμε 10.000 like. Και είμαστε στο μαγικό κόσμο, στο μαγικό, στο Magic World και έχουμε όλη τη συλλογή μαζί και ένα γεμάτο κουτί για να δούμε αν θα βρούμε όλη τη συλλογή. Και οι γοργόνες μας είναι 12 και αλλάζουν χρώματα. Κολυμπάνε από ζεστό σε κρύο νερό και αλλάζουν τα χρώματα και είναι όλες υπέροχες. Και οι ουρέσεις έχουν γλίτερ. Η κάθε μία σαν την προσωπικότητα, έχει την προσωπικότητά της. Και παιδιά, αν θέλετε να βρείτε και εσείς μάτσες και γοργόνες υπάρχουν σε περίπτωση, γενικά όπου υπάρχει τύπος, γραπτός τύπος. Οι γοργόνες ζουν κάτω από το νερό γιατί αυτό μας δείχνουν και από τα ψαράκια. Ναι, Βανάρη. Ανυπομονούμε να τις ανοίξουμε. Γενικά οι συλλογές μάτικ είναι φοβερές. Θέλω να τις ανοίξουμε. Οπότε να μην καθυστερούμε. Πάμε να τις ανοίξουμε. Πρώτα να βγάλουμε το περιοδικό μας. Το περιοδικό μας έχει αρκετές σελίδες. Μαμά, μην το ανοίξει ακόμα. Πρέπει να είναι έτσι. Α, έχει σαν καρτούν, έχει animation, έχει συλλογή. Κοιτάξτε, είναι σαν καρτούν, παιδιά, είναι φοβερό. Θέλω να το δω, παπά. Ναι, έχει ιστοριούλα. Που... Αλλά κοιτάξτε, Αρτεμούλα, εδώ είναι το φοβερό. Η αφήσαμε όλη τη συλλογή. Όλες οι μάτσες και οι γοργόνες είναι φοβερές εδώ, όλες οι φίλες σου. Και έχουν τα δικά τους ονόματα. Και τη δικιά τους προσωπικότητα. Αλλά για να δω, μήπως μας λέει κάτι συγκεκριμένο. Α, ορίστε και πολύ ωραία κυκλοπαίδια. Μείνε για το δω τη θάλασσα. Να δούμε τα πάντα. Αλλά πρώτα απ' όλα όμως, να δούμε το σακουλάκι. Ποια μάτσικη γοργόνα λες να μας έτυχε πρώτη? Μην ανοίξεις όμως. Όχι αυτό, μην το ανοίξεις μετά. Όχι, πριν το ανοίξω έχουμε μέσα μία μίνι αφίσα. Και τη συλλογή από τη μία πλευρά, εδώ, και από πίσω έχει πληροφορίες για το ποια γοργόνα είναι, όμως αφήσω την Αρτεμούλα, δεν θα τη δείξω ποια είναι. Για βγάλει την από μέσα να δούμε. Wow, πολύ ωραία! Να την πάρω. Φυσικά και θα την πάρεις. Είναι η Παμ που είναι γενναιόδορη και μοιράζεται τα πάντα με τις άλλες γοργόνες. Όπως μας λέει και η αφήσα που έχει τα χαρακτηριστικά της. Αρτεμούλα, βγάλει την από μέσα, μην τρέπεσαι. Αρτεμούλα, να σε βοηθήσω να τη βγάλεις. Ναι. Πάρε την γοργονίτσα σου, Αρτεμούλα. Καλά, είναι υπέροχη. Κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι, κοιτάξτε την ουρά της. Είναι πολύ φοβερή. Είναι πάρα πολύ όμορφη, παιδιά. Η Πάμ είναι η πρώτη που βρήκαμε. Έχει φοβερά χρώματα, κρατάει το μαργαριτάρι. Όμως, ανυπομονώ να δω αν θα βρούμε όλη τη συλλογή. Γι' αυτό και βγάλαμε το εξωτερικό σακουλάκι με το περιοδικό, τα βάλαμε στην άκρη. Και μέσα εδώ έχουμε μόνο τα κλειστά σακουλάκια με τις γοργόνες. Τέλεια. Ανοίγουμε λοιπόν γρήγορα να δούμε ποιες θα βρούμε διπλές. Έτσι κι αλλιώς διπλές θα τις ανταλλάξουμε τους φίλους μας. Αλλά μπορεί και να μας τυχεί να βρούμε όλη τη συλλογή. Ξεκινάμε. Ναι, θα πάρει το σακουλάκι. Ωραία, το σακουλάκι και για τον μπαμπά. Δεν ξέρω ποια μέσα. Θα σας τη δείξω, αλλά χωρίς να τη βλέπω. Μάλλον εδώ είναι. Παιδιά, άνοιξα το σακουλάκι και βρήκα αυτή τη μόπ πανέμορφη γοργόνα. Αυτή η πανέμορφη γοργόνα που βρήκες είναι η Κιμ και της αρέσουν οι μπουρμπουλήθρες στη θάλασσα. Και τα ποιήματα. Ωραία, είναι φοβερά τα μαλλιά και έχουν αστεράκι σαν και σένα. Αμέσως είναι γοργόνα, μάλλον έτσι θα έρθουν και εσύ μου φαίνεται. Αριάδνη μου, εσύ ποια βρήκες? Και εγώ βρήκα αυτή την πανέμορφη γοργόνα με την πορτοκαλί ουρά. Wow, η Άμπερ είναι αυτή και η Άμπερ είναι η πιο θαλάλια γοργόνα. Αλλά και αυτό το πορτοκαλί, σκέφτομαι πώς θα αλλάζει στο ζεστό και στο κρύο νερό. Wow. Τι χρώμα θα γίνεται? Κόκκινο. Wow, για να δούμε. Γιατί βρήκα κι εγώ μία μικρή εδώ. Βρήκα αυτή εδώ την πιτσιρίκα, την Κέλλη. Και η Κέλλη οργανώνει τα καλύτερα πάρτι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της. Αυτό εδώ. Ένα τρόπο. Αυτό είναι. Ακριβώς να μην βρω την ίδια που έχουμε βρει μέχρι τώρα. Ναι.
Βρήκα την ίδια νομίζω. Ναι, βρήκα την ίδια. Δεν πειράζει, βρήκα στην Κέλλη τη δικιά μου. Ναι, βρήκα τη δικιά σου. Εγώ βρήκα άλλη. Αριαδνούλα μου, σε βρήκα στην Κέλλη. Οπότε μπορείς να τη βάλεις δίπλα στην Κέλλη για να ξέρουμε ποια είναι. Την δείξαμε και πριν. Εξάλλου, όμως η Αρτεμούλα βρήκε μια φοβερή γορκό. Και είναι η Μουν, δηλαδή το φεγγάρι. Η Μουν λοιπόν είναι η φοβερή γοργόνα, πανέμορφη και έχει και μισό φεγγάρι στην ουρά της. Ναι! Ξέρεις τι κάνει η Μουν που λέγεται φεγγάρι στα αγγλικά? Τι? Βλέπει πολλά όνειρα και τα λέει στις φίλες το πρωί όταν ξυπνάει. Wow. Τώρα όμως ήρθε και η σειρά μου, η Κόρα. Wow, η Κόρα. Η Κόρα είναι κατακόκκινη με κόκκινα μαλλιά, τι ωραία φιόγγι η κοριτσιά. Η Κόρα τι κάνει? Την αφήσουμε εδώ γιατί η Κόρα μου φαίνεται ότι είναι μεγάλη στάρ. Ξεχυρίζει από χαρά και γέλια. Σαν την Αριάδνη μου και την Αρτεμούλα μου. Έχω να είναι πολύ ξανά την ίδια. Δεν έχω ξανά την ίδια και έχω την αγαπημένη μου. Σίγουρα. Ναι. Ω, τέλεια. Τέλεια. Πάμε να την βγάλω γρήγορα από το φεσκεδάκι. Έχω και εγώ την αγαπημένη μου. Ελευθέρωσέτε από το σαπουλάκι της λοιπόν. Η Αριάδνη πρώτη που βρήκε την αγαπημένη της, έχεις βρει τη Λέιλα. Wow. Και για δείξε μας τη Λέιλα. Έχει καρδούλες πάνω και αστέρια. Ναι. Και είναι γλυκατζού. Της αρέσει να φτιάχνει τα πιο ωραία γλυκά στην Γοργονοχώρα, στο Magic World. Άρτε μου λες, ποια βρήκες? Εγώ βρήκα μια γοργόνα με ρόσπουρα. Και έχει μπαλά. Ναι. Γιατί η Βίκη είναι η πιο παιχνιδιά από όλες τις φίλες. Της αρέσει όλη την ώρα να παίζει παιχνίδια. Κάποια μου θυμίζει. Ποια? Εμένα. Κορίτσια, να δούμε ποια βρήκε και ο παπάς. Wow, wow. Νομίζω ότι αυτή είναι η Βασίλισσα. Φοβερή γοργόνα. Είναι η Μάντι. Η Μάντι λοιπόν έχει μακριά και ματιστά μαλλιά και μεγάλα μάτια και της αρέσουν να φτιάχνει κάρτες για τους φίλους της. Ο, πολύ ωραίο. Ενδιαφέρουσα σχολεία. Και εμένα μου αρέσουν. Για να το βάλουμε εδώ. Και για να δούμε πόσες γοργόνες έχουμε βρει μέχρι τώρα από τις 12. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Καθίστε εδώ, αυτά είναι διπλή, δεν πιάνει. Ψάχνουμε κάθε μέξη κορσία. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Οπότε μας λείπουν 3 από τη συλλογή. Ναι. Για πάμε να ανοίξουμε κι άλλες να δούμε. Φανταστείτε τώρα να τις βρούμε. Όλες. Μπορεί. Τις 3. Wow. Και τις 3 τώρα λες να είμαστε τόσο τυχεροί. Wow. Τόσο χωρίς. Πάντα εμείς τις βρίσκουμε όλες τις συλλογές. Αχ, αλήθεια. Βρήκα πάλι. Άμα ανοίγεται ένα ολόκληρο κουτί, φυσικά δεν τις βρήκα. Βρήκα πάλι την παιχνιδιάρα. Στην παιδιά, να πάρει την από πίσω τότε. Παπά, εσύ τι βρήκες? Εγώ βρήκα μια πολύ ξεχωριστή. Ωραία, παπά. Εσύ, Αρτεμούλα, βρήκες κάποια που είναι ίδια? Ναι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εσύ, Αρτεμούλα μου, λοιπόν, βρήκες πάλι τη Μάντι. Και εσύ, Αριάδνη μου. Εγώ βρήκα την παιχνιδιά. Τη Βίκη. Ωραία, Αρτεμή. Εδώ, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία τις έχετε φτιάξει. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω την Αρτεμούλα να δείξει αυτή εδώ τη γοργονίτσα. Είναι η Λούλου με τα καστανά της τα μαλλιά και έχει παντού τριγύρω τις καθρέφτες. Αυτή είναι σαν την Αρτεμή, όλο τον καθρέφτη κοιτάει. Να τη πάρω. Όχι, θα τη δείξει η μαμά πρώτα απ' όλα να δει και η μαμά ότι είστε ίδιες. Με τα καστανά μαλάκια σας. Ναι. Και αστεράκια πάνω, πώς τη λένε Αρτεμή και όχι Λουλού? Μπορεί, ε. Ναι. Για βάλτε την μπροστά, φτάσαμε στις 10 γοργόνες στη συλλογή. Τώρα να πάμε από εκεί, γιατί εδώ πέρα τελειώσαμε. Και είναι τα 3 τελευταία σακουλάκια, πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας. 2 πρέπει να βρούμε αυτή τη φορά. 2 ξεχωριστές για να έχουμε όλη τη συλλογή, είμαστε πολύ κοντά. Αριάννη, άνοιξες τη... βρήκες πάλι... Την... την ίδια γοργόνα που βρήκαμε στην αρχή. Ναι. Στην αρχή, όχι και στην αρχή. Τώρα είμαστε εδώ. Την Κιμ, βρήκες πάλι την Κιμ. Και έχω μεγάλη αγωνία, ξέρεις Αρτεμούλα. Πρέπει να βρούμε εμείς τις 2 τελευταίες. Ωχ, έχουμε 2 εκεί. Για να δούμε, θα τα καταφέρουμε. Για άνοιξε το δικό σου σακουλάκι. Ναι! Για πάμε, για δείξε τη μαμά. Τη βρήκε, βρήκε άλλη. Βρήκα κι άλλη αγαπημένη μου. Βγάλτε μέσα το σακουλάκι, να δούμε και τα φοβερά χρώματά της.
Μπαμπά, τώρα μας μένει μία. Εξαρτάται από σένα τώρα. Και τη λένε Σούζη, για δείξει τη μανούλα. Η Σούζη της αρέσουν οι αγκαλίτσες και τα χάδια. Και αυτό την κάνει μοναδική. Για βάλ' την εδώ λοιπόν. Μπαμπάκα, όλα εξαρτάται από σένα τώρα. Όλα. Είσαι σίγουρες? Ναι. Τατάν. Έχετε αγωνία? Ναι. Τατάν. Δεν φαίνεται τίποτα ακόμα. Τατάν. Ούτε από το σακουλάκι θα τα αφήσω μέχρι τέλος. Θα τα ανοίξω να μην δείτε κάτι. Θα δείτε μόνο την αφίσα και στο τέλος θα δω εγώ. Ποια μας έχει μείνει μόνο? Μας έχει μείνει μια πράσινη. Ποια? Τι εδώ. Η Τζόντι. Η Τζόντι. Και για να δούμε. Είστε έτοιμοι, Αρτεμούλα? Θα βρούμε όλη τη συλλογή? Ναι. Αχ, με κατάλαβες. Επειδή εσύ τη κοιτάς έτσι με λίγο ύφος χαρούμενος. Βρήκαμε όλη φοβερή. Μπαμπακά. Φοβερή η Τζόντι. Η Τζόντι, ναι. Και της αρέσει να ψάχνει κρυμμένους θησαυρούς και μυστηριώδεις σπηλιές. Σαν την Αριάδη. Σαν την Αριάδη στη θάλασσα. Όμως το μαγικό που κάνουν αυτές οι γοργόνες δεν το έχουμε δει. Τώρα θα ετοιμαστούμε, θα βάλουμε πολύ κρύο νερό και πολύ ζεστό για να δούμε πόσο τέλεια αλλάζουν τα χρώματά τους. Πάμε! Οι γοργόνες μας είναι τέλειες, Αρτεμούλα. Ναι! Αριάδνη, εσύ έχεις το ζεστό νερό κοντά σου, εγώ το κρύο. Για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη μεταμόρφωσή τους. Ζεστή στη μέση, όλα μπροστά σου και φυσικά, αφού Αρτεμούλα μου, εσύ έχεις ξεδελαθεί πιο πολύ από όλες, για να ξεκινήσουμε σένα. Πρώτα στο ζεστό νερό, μετά στο κρύο, για να δοκιμάσουμε. Το ζεστό είναι πρώτα εδώ, θα βάλει την αγαπημένη. Αχ, 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 αχ. Ροζ! Ροζ, κοιτάξτε πόσο γρήγορα άλλαξε. Ροζ, τέλεια. Για να δω, θα ξαναγίνει πράσινη. Α. Καλά, φοβερή. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Και τώρα ποια να διαλέξω? Ξανάρος, Αριάννη, η σειρά σου. Θα διαλέξω αυτή είναι εδώ. Για βάλτε στην ακριά, Αρτεμούλα, να δούμε τι θα κάνει η Αριάννη. Ποια χρώματα θα αλλάξει? Και παιδιά, τώρα θα σας δείξω κάτι. Πολύ ωραία. Ένα φιλί είναι τέλεια. Άσπρο. Wow. Και το μαλλί της αλλάζει? Όχι. Η ουρά όμως έχει γίνει φοβερή. Καλά, δύο μισό, χρώματα μισό. Μαζί. Να το κάνω κι εγώ. Μισό κίτρινο. Μου κάνω το με την επόμενη γοργόνα. Και... Για βρες την επόμενη που θα βουτήξεις. Εγώ έχω βρει την. Αυτή. Την Αρτεμούλα. Ναι. Θα βουτήξω την Αρτεμούλα στο νερό. Oh. Γίνεται πιο ανοιχτή, πολύ πιο ανοιχτή. Έγινε σιέλα που μπλε. Τέλεια, είναι τέλεια. Αυτή μπορείς να την κάθουμε εσύ και μισή άμα θέλεις. Oh. Ωραία διχρωμία. Και μπορούμε και έτσι και έτσι. Ταντάν. Φοβερή, φοβερή. Για πάμε στην επόμενη, Αριάδνη. Wow, ναι, όντως φίλε μου. Θα βάλω κι εγώ αυτήν όμως. Ωραία, βάλε κι εσύ. Πράσινη. Γίνεται λαχανή. Λαχανή. Και το πολύ όμορφη. Και εδώ. Φίλοι, δεν είναι και τόσο ωραία. Είναι βασικά φοβερή. Φανταστικό. Αριάδνη, σειρά σου. Για φίλοι, θα κάνω αυτή. Wow. Είναι τώρα φούξια! Παιδιά, κοιτάξτε τι θα κάνω. Η Βίκη, κοίτα πώς αλλάζει. Γίνεται ροζ και φούξια, ε! Καλά, φοβερή η Βίκη. Έτοιμη για μπάσκετ. Έφτιαξε εμφάνιση για να παίξει αγώνα. Αρτεμούλα, για διάλεξε και στην επόμενη. Ξέρω ποια θα κοιμηθεί κάτω από το νερό. Α, τι φούξι. Είναι αίτ. Σαν να τη δω. Καλά. Πώς σαν... μπορεί και κοιμάται μες στο νεράκι? Σαν την ουρά της Άριελης. Άμα την βάλεις στο παγωμένο θα ξυπνήσει. Πρασίνισα! Πολύ ωραία χρώματα. Και θα βάλω εγώ αυτή εδώ πέρα με τα τρελά κοτσίδια τώρα. Για να δούμε την κόκκινη. Πριν την πράσινη, τώρα κόκκινη. Καλά, αυτή κάνει φοβερή αλλαγή. Ουα, αυτή μια σαν... Κοιτάξτε εδώ, είναι
Γυναίκα φωτιά. Κοιτάξτε πώς αλλάζει. Φοβερή και τώρα κίτρινη πάλι και θα την αφήσω σιγά σιγά να παγώσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τα φράχτη μου. Αρτεμούλα. Κοίτα εδώ πώς έγινε. Πώς φαίνονται. Και τα μπλε και θαλασσί ουρά, φοβερή. Άρτε μη σειρά σου. Αν υπομονή, νομίζω θα γίνει ανοιχτό. Ναι, θα γίνει ανοιχτό. Θα γίνει ροζ. Ναι, θα γίνει ροζ. Έγινε ροζ. Χαίρομαι, είμαι κάτω από το νεράκι. Η Κέλλη έγινε ροζ, από μοβ. Και ξαναβάλτε πάλι να δω στο κρύο. Στο κρύο, λοιπόν, ξανά μοβ, σε μία στιγμή. Πολύ κρύο. Βγάλ' την, έχει μελανιάσει. Και εδώ αυτή η γοργόνα με το κοράλι. Ωραίο ροζ. Κοιτάξτε πόσο πιο όμορφο φαίνεται μέσα. Και ξαναγίνεται. Όχι και το μαλλί αλάτι. Όχι. Δεν μπερδεύω. Και το μαλλί αλάτι. Όχι. Μπερδεύομαι, δεν ξέρω. Πάντως σιγουρά κάνει μεγάλη αλλαγή. Και τη βγάζουμε να ζεσταθεί. Και τώρα μια γρήγορη εμφάνιση. Έκανε βουτιά από ψηλά. Και κοίτα, αυτή από Πορτογαλία γίνεται κίτρινη. Μια γρήγορη εμφάνιση. Πω πω, πολύ ωραία εμφάνιση έκανε η Δεσποινής. Γεια σας! Η Άμπερ ήταν φοβερή. Για να δούμε τώρα, ξανά η Κιμ. Ναι. Η Κιμ ήταν και η πρώτη, η δεύτερη που βρήκαμε με τα αστεράκια. Για να δούμε, ωραίο θαλασσί. Θα ξαναγίνει μοβ. Παιδιά, αν σας αρέσουν οι μάτσες και οι γοργόνες και όλες αυτές οι υπέροχες συλλογές στην Διαγωστίνη, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι του στο YouTube, το Best Flow Packs, και από κάτω στην περιγραφή θα αφήσουμε και σύνδεσμο για το κανάλι τους για να δείτε όλες τις συλλογές, είναι όλες τέλειες. Ναι. Ακόμη έχουμε και ένα κουτί. Που δεν το έχουμε ανοίξει. Την έκπληξη για τους συνδρομητές μας. Ό,τι κάναμε εμείς τώρα πρέπει να το κάνει και ένας συνδρομητής μας. Ένας τυχερός που θα κερδίσει αυτό το κουτί και θα το στείλουμε στο σπίτι εντελώς δωρεάν. Φυσικά η όρη για να συμμετέχει σε διαγωνισμό ποιοι είναι, Αρτεμούλα. Να μας βάλετε like. Να γραφτείτε στο κανάλι. Άρτεμι και Αριάννη, Σταρ και Πατέρας. Και να γράψετε ένα σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο. Όχι από την κλήρωση. Συμμετέχω, μάτικη γοργόνες, Συμμετέχω το πιο σημαντικό. Και πότε λέτε να κάνουμε την κλήρωση για να το δώσουμε αυτό το υπέροχο δώρο στους συνδρομητές μας. Τι λέτε να το κάνουμε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα ακριβώς. Ναι. Την επόμενη Δευτέρα λοιπόν θα κάνουμε την κλήρωση για τις Magic Gorgones. Ναι. Παιδιά, αν σας αρέσει το βιντεάκι μας σήμερα, μην ξεχάσετε να μας βάλετε like και να γράψετε στο κανάλι. Άντε μικιά, Αριάννη Μιστά, σας στέλνουμε. Πολλά φιλιά, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.